Εντάξει, πραγματικά έχει γίνει ένας σεισμός με το αποτέλεσμα που φαίνεται ότι ολοκληρώνεται. Έχει ήδη ενσωμάτωση γύρω στο 85% της επικράτειας και η διαφορά ξεπερνάει τις 20 μονάδες. Άρα, ακόμα και τα exit polls έπεσαν έξω από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα νούμερα που έδιναν τη διαφορά. Οπωσδήποτε αυτό μας ενθουσιάζει. Είναι μια επιβράβευση που πραγματικά δεν την περιμέναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα, από αύριο το πρωί, συνεχίζω με δουλειά. Η εντολή του ελληνικού λαού είναι ξεκάθαρη. Έδωσε μια δεύτερη εντολή στην προκοπή. Και με αυτόν τον τρόπο είμαι σίγουρος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του θα προχωρήσουν. Σαφέστατα, με αυτό το ποσοστό, εάν δεν υπήρχε το ναρκοπέδιο της απλής αναλογικής, αύριο το πρωί η χώρα θα είχε ήδη μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα που ενέκρινε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Δεύτερο γύρο πώς το βλέπετε? Νομίζω ότι πλέον έχει δοθεί σαφές μήνυμα ότι ο ελληνικός λαός επέλεξε ως πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επέλεξε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, άρα διάλεξε ποιος θέλει να τον κυβερνήσει, το πώς θα δοθεί η τελική εντολή στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Όπως αρχικά είχε πει ο πρόεδρός μας, με την απλή αναλογική, ο λαός θα αποφασίσει για το ποιος θέλει να τον κυβερνήσει. Με την ενισχυμένη αναλογική θα δώσει τη δυνατότητα στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη με μια σταθερή κυβέρνηση να προχωρήσει και να υλοποιήσει το πρόγραμμα που ο ίδιος ο λαός ενέκρινε.